Ένα δυνατό μήνυμα για την ισότητα και τη συμπερίληψη έστειλε η ΔΕΗ μέσα από ένα ξεχωριστό Dance Act. Πρόκειται για το Our Final Countdown που παρουσίασε για πρώτη φορά η ΔΕΗ με τον Νίκο Γκάλη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Μπάσκετ απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία στα πλαίσια του προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ στο ΣΕΦ την Τετάρτη 3 Ιουλίου. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής μαζί με μια ομάδα 40 καλλιτεχνών και παικτών στα οποία περιλαμβάνονται και άτομα με αναπηρία πρωταγωνίστησαν υπό τους ήχους του τραγουδιού ύμνου του Ευρωμπάσκετ του 1987 στο performance της ΔΕΗ σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Μαζί με τον Νίκο Γκάλη, η ηθοποιός Λοξάνδρα Λούκας, πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down που έπαιξε στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και άλλοι καλλιτέχνες, έστειλαν μαζί με τη ΔΕΗ το δικό τους μήνυμα για τη συμπερίληψη και την ισότητα στο χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Άλλωστε, ως αναποσπαστό κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά το ταλέντο, το πάθος και την ευγενή άμυλα, προάγοντας παράλληλα την ισότητα και τη συμπερίληψη. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ 2024 στο ΣΕΦ, μια διοργάνωση παγκοσμίου ενδιαφέροντος που φιλοξενείται και πάλι στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στηρίζει ενεργά το μπάσκετ σε όλες τις μορφές του, καθώς και την πορεία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ως ο επίσημος χορηγός της.